Δίνουμε προτεραιότητα στις ανάγκες της χώρας και την κρίσιμη διαπραγμάτευση που είναι μπροστά μας τις αμέσως επόμενες μέρες και εβδομάδες. Χρειαζόμαστε απολύτως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να μην παρεμβληθεί οποιοδήποτε εμπόδιο στη διαδικασία αυτή που πρέπει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση με επιτυχία. Προχωρούμε στην εκλογή της ηγεσίας του κινήματός μας πριν από τις εθνικές εκλογές. Ξεκινώντας όμως τη διαδικασία, αφού έχουν καλυφθεί οι βασικές υποχρεώσεις για το PSI και την Δανειακή Σύμβαση. Με εκτίμηση για το χρόνο των εκλογών στο τέλος Απριλίου, η διαδικασία της εκλογής μπορεί να οργανωθεί για τον Μάρτιο. Το Πολιτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται, αυτό προτείνω, για τον προσδιορισμό του ακριβούς χρονοδιαγράμματος. Αποφασίζουμε την διεξαγωγή προγραμματικής συνδιάσκεψης πριν από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και ανοίγουμε άμεσα από τώρα, από αύριο, τον διάλογο στις οργανώσεις μας για αυτό και για την εκλογική μας προετοιμασία για τις βουλευτικές εκλογές. Το Εθνικό Συμβούλιο αποφασίζει την διεξαγωγή του τακτικού μας συνεδρίου για τον Ιούνιο. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση και κάθε υποχώρηση από μια πρόταση που δεν τηρεί τους κανόνες, αλλά δεν κοιτάει και τις βασικές προτεραιότητες της χώρας, δεν θα είναι εθνικά υποφελής. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε σε μια πρόταση που πραγματικά σέβεται αυτές τις προτεραιότητες. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν προτίθεμαι να συνενέσω σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση που δεν συνάδει με τις ανάγκες της χώρας, όπως και τις δημοκρατικές κατακτήσεις μας μέχρι σήμερα, όπως είναι και η εκλογή από τη βάση, από τους ίδιους τους πολίτες, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ.